αποφάσεις ποιητικών συλλόγων της Πάτρας. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ για κινητοποίηση στην Βρετανία με αφορμή το οξυμένο ζήτημα που έχει προκύψει με τη στέγαση των φοιτητών στις εστίες. Βέβαια, οι Βρετανικές αρχές δεν δέχτηκαν να μας δουν και μας έχουν αφήσει τόση ώρα να περιμένουμε εδώ. Εμείς όμως είμαστε ξεκάθαροι και την επόμενη εβδομάδα καλούμε σε νέα κινητοποίηση προκειμένου να θέσουμε τα αιτήματά μας στις Βρετανικές αρχές και δεν θα αφήσουμε ξεκρεμασμένο κανένα φοιτητή τη νέα χρονιά να μείνει σταχθεί στις εστίες. Προφανώς και με το κύμα της ακρίβειας που έρχεται τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Οπότε κλιμακώνουμε τον αγώνα μας την επόμενη εβδομάδα με νέα κινητοποίηση εδώ στην Βρετανία. Συμμετέχουμε σε αυτή την κινητοποίηση σήμερα εδώ έξω από την Βρετανία με απόφαση του φοιτητικού μας συλλόγου για το θέμα της στέγασης. Είναι ενδεικτικό ότι φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν μεταφερθεί 3 καινούργια τμήματα. Παρ' όλα αυτά, τα δωμάτια τα οποία προσφέρει η εστία παραμένουν στον ίδιο αριθμό, την ίδια στιγμή που έχουμε αύξηση μέχρι και 50% των ενοικίων στην Πάτρα. Για μία γκαρσονιέρα, μία γκαρσονιέρα μπορεί να κυμαίνεται από 300 μέχρι και 500 ευρώ την ίδια στιγμή που έχουμε αυξήσεις και στο ρεύμα και στα είδη προγραμματικής λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολλούς φοιτητές, γι' αυτό το λόγο και εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με εκ νέου κινητοποίηση στην Βρετανία. Πραγματοποιούμε στη Βρετανία του Πανεπιστημίου μια κινητοποίηση φοιτητών τμήματων εδώ πέρα για το πρόβλημα της στέγασης και εμείς από δικιά μας σκοπιά, της εστίας, η κατάσταση είναι άθλια και χρόνια. Δωμάτια δεν υπάρχουν για τους νέους αυθέντες φοιτητές, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να οδηγούνται στη λύση του ξενοδοχείου και της ενοικίας των δωματίων εκεί πέρα. Θα πηγαίνουν έρχονται πληρώνοντας τα εισιτήρια και τα λεφτά τους στα εισιτήρια. Υπάρχει μούχλα, υγρασία, πολλά δωμάτια κρίνονται ακατάλληλα και πολλά δεν κρίνονται γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, καμία συντήρηση, καμία ανακαίνιση. Κτίρια δεν χτίζονται γιατί θεωρούνται περιττό έξοδο για την Βρετανία και τις κυβερνήσεις συνολικότερα. Και εμείς εδώ πέρα αυτό που διεκδικούμε είναι ανέγερση νέων εστιών στο ύψος των αναγκών μας, με κρατικό χρήμα, ανακαίνιση και συντήρηση όλων των δωματίων, έτσι ώστε να κρυφθούν ακατάλληλα αυτά που δεν πρέπει να κατοικηθούν από φοιτητές, δωρεάν σύντηση για όλους τους φοιτητές, δωρεάν στέγαση για όλους τους φοιτητές, για όσους το αξίζουν και το έχουν ανάγκη από τη νέα χρονιά.